Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Μιας και τα μήλα έχουν τη τιμητική τους, είπα να σας φτιάξω την αγαπημένη μου συνταγή τριφτή μιλόπιτα. Είναι μια συνταγή που είμαι σίγουρος θα σας εντυπωσιάσει. Πάμε να ξεκινήσουμε. Όπως συνήθως θα ξεκινήσω με ένα μπολ. Για τη συνταγή θα χρειαστώ 120 γραμμάρια βούτυρο αγελάδος όλυμπος. Η συσκευασία μας βοηθάει γιατί έχει μεζούρα, οπότε θα κόψω 120 γραμμάρια, 50% 125, 120 είναι κάπου εδώ. Οπότε τώρα θα χρειαστεί να το κόψω σε κομματάκια. Θα το αφήσω προς το παρόν στην άκρη. Και ρίχνω 2 μέτρια αυγά. 150 γραμμάρια κρυσταλλική ζάχαρη. Χτυπήσουμε πάρα πολύ καλά, οπότε θα χρειαστώ ένα σύρμα. Και συνεχίζουμε ρίχνοντας το βούτυρο. Οπότε μέσα και αυτό. 4 με 5 σταγόνες υγρή βανίλια, μισό κουταλάκι του γλυκού μαγειρική σόδα και τέλος 500 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Και ανακατεύουμε χωρίς να ζυμώνουμε μέχρι η ζύμη να έχει μορφή θρήματος. Προσπαθούμε να σπάσουμε με το κουτάλι τα κομματάκια από το βούτυρο ώστε να ενσωματωθεί σωστά στο αλεύρι μας. Βλέπετε, έχει τη μορφή θρήματος, γι' αυτό και τη λέμε τριφτή μιλόπιτα. Τώρα θα τη λήξω με μια μευράνη και θα το βάλω στο ψυγείο μέχρι που να ετοιμάσουμε τη γέμιση. Για τη συνταγή θα χρειαστούμε 3 μήλα και με ένα πίλνεν θα καθαρίσω τα μήλα. Θα τα κόψω. Αφού έχουμε κόψει τα μήλα μας, είμαστε έτοιμοι τώρα να τα καραμελώσουμε, οπότε θα χρειαστούμε ένα τηγάνι. Θα ρίξω τα μήλα. Χυμό από μισό λεμόνι, ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα, 100 γραμμάρια κρυσταλλική ζάχαρη και 100 γραμμάρια νερό. Ανοίγω τη φωτιά μου σε μέτρια ένταση και αφήνουμε τη γέμιση μέχρι να μαλακώσουν τα μήλα και να καραμελώσουν. Η γέμιση είναι έτοιμη, έχουν μαλακώσει, έχουν καραμελώσει τα μήλα, οπότε κλείνω τη φωτιά μου και αποσύρω. Έχω αλευροβουτυρώσει μια 26άρα φόρμα, οπότε τώρα θα κάνω τη βάση. Θα ρίξω τη μισή ποσότητα από τη θρηματισμένη ζύμη. Τώρα πατάμε πάρα πολύ καλά. Και με τη βοήθεια ενός ποτηριού θα πατήσω πάρα πολύ καλά και θα ανασηκώσουμε και λίγο και τις άκρες προς τα πάνω. Αφού έχουμε πατήσει πάρα πολύ καλά, τώρα θα ρίξουμε τη γέμιση. Με μια μαρίε θέλω να στρώσω τη γέμιση ομοιόμορφα κάτω στη βάση και τέλος θα ρίξουμε και την υπόλοιπη ζύμη. Θα ρίξουμε και ό,τι υπόλοιπα έχει μείνει στο μπολ. Θα κουνήσω λίγο τη φόρμα και θα πατήσω και από πάνω καλά. Και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στον αέρα στους 170 με 180 βαθμούς για περίπου 30 με 40 λεπτά. Η μιλόπιτα είναι έτοιμη, οπότε τώρα θα την αφήσω να κρυώσει. Και η μιλόπιτα έχει κρυώσει και τώρα πάμε να πασπαλίσω με ζάχαρη άχνη. Έτσι παντού. Μυρίζει εκπληκτικά. Θέλω να τη φτιάξετε, να τη δοκιμάσετε και να μου πείτε τι πόση κάτω στα σχόλια. Και πάμε να κόψουμε κομμάτι τώρα. Τραγανή απ' έξω, με σούπερ γέμιση από μέσα. Είναι απλά top. Κοιτάξτε εδώ, η γέμιση όπως πρέπει να είναι, τραγανή, μπισκοτένια και πάμε να σερβίρουμε. Και ήρθε η ώρα της δοκιμής.